μαζί με τις ευχές μας για δύναμη και υγεία για τη νέα σχολική χρονιά, εκφράσαμε στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και μαθητές την αναγκαιότητα να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας που το ΚΚΕ τον κάνει με συνέπεια και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτούς τους δρόμους του αγώνα για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τις σχολικές κοινότητες, τα σχολιά της πατρίδας μας. Και εδώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα με τη σχολική στέγη. Τα παιδιά κάνουν μαθήματα εδώ, σε αυτό εδώ το σχολείο που βρισκόμαστε, σε containers ακόμα, ενώ την ίδια τη στιγμή βρίσκεται δίπλα μας ακριβώς το παλιό εργοστάσιο της Εριοτέκ, το οποίο έχει αποδοθεί στο Δήμο, στο Δημόσιο, είναι δημόσιος χώρος. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχει η απόφαση να φτιαχτεί εκεί σχολείο για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν, να σπουδάζουν, να μαθαίνουν τη ζωή, να αποκτούν γνώσεις, και αυτό μένει στα χαρτιά. Είναι απαράδεκτο γεγονός. Δίνεται ζεστό χρήμα συνεχώς σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους για την υποτιθέμενη ενεργειακή αναβάθμιση, όπως έγινε εδώ σε ένα διπλανό γυμνάσιο Λύκειο, όπου δόθηκε 1 εκατομμύριο ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή όσο είναι ο προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση 7 φορές παραπάνω για όλα τα σχολεία του Δήμου της Νέας Ιωνίας, και μετά από 2-3 εβδομάδες από αυτή την αναβάθμιση άρχισαν να πέφτουν πάλι οι σοβάδες. Λέω ορισμένα προβλήματα από αυτά, γιατί είναι τεράστια τα ζητήματα και των συγχωνεύσεων που πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα και να πάρθουν πίσω. Είναι τα ζητήματα ότι στηβάζονται σαν σαρδέλες τα παιδιά μας, οι μαθητές μέσα στα σχολιά, και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Είναι οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σε πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών που θα πρέπει να επιληθούν άμεσα. Είναι ότι πρέπει αμέσως να αρχίσουν τα φροντιστηριακά τμήματα, η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά, της βοηθής, και όχι να γίνονται από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση πανηγυρισμοί για το ψηφιακό σχολείο, για τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και άλλα τέτοια, τα οποία βεβαίως χρειάζονται σε ένα δημόσιο σχολείο, όμως το κύριο είναι να υπάρχουν προτεραιότητες, να υπάρχουν κριτήρια για αυτά, να φτιάχνονται οι υποδομές πρώτα απ' όλα και εκεί να γίνεται η χρηματοδότηση. Γιατί η υποχρηματοδότηση είναι τεράστια και την πληρώνουν τα παιδιά μας, την πληρώνουν οι γονείς, την πληρώνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ σπουδαίο έργο, όχι μόνο μεταφοράς της γνώσης και της ύλης των μαθημάτων, αλλά και της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, που είναι και το κύριο, θα έπρεπε να είναι και το κύριο περιεχόμενο του δημόσιου σχολείου.